Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο. Βασίλης εδώ, κυρίες και κύριοι, και για ακόμη μια πολύ όμορφη Κυριακή που φεύγουν και σιγά σιγά τα χιόνια. Ο χαμός που έγινε εδώ στην Αθήνα, αφού φεύγουν τα χιόνια, έρχονται τα δικά setup. Δεν ξέρω πώς θα συνδυάσει αυτά στο κεφάλι μου και δεν έχει και καμία απολύτως σημασία, γιατί το μόνο που έχει σημασία είναι να δούμε τα δικά σας πολύ όμορφα συστήματα, όπως επίσης και το χορηγούμενο μήνυμα για αυτό εδώ το βίντεο. Που βρέξει, χιονίσει, κάθε Κυριακή μαζί μας είναι το enemba.com. Το πολύ ωραίο αυτό site που εκεί μέσα έχει όλα τα παιχνίδια στις καλύτερες τιμές. Αν κάνετε την εγγραφή σας από το link που έχω κάτω στην περιγραφή, τσιμπάτε ένα ευρουλάκι τζαμπαρία για την πρώτη σας αγορά. Συν πρέπει οπωσδήποτε, κυρίες και κύριοι, να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό Just Unboxing, γιατί έχετε 3% έκπτωση σε οποιαδήποτε αγορά και αν κάνετε. Οπότε το αφεντικό τρελάθηκε και χαρίζει παιχνίδια. Πάρετε τα παιχνίδια σας λοιπόν και πάμε να δούμε και τα setup σας. Ξεκινάμε με το πρώτο setup για σήμερα που μας το στέλνει ο Γιάννης και τον ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Και έχουμε έτσι μια πιο μακρινή φωτογραφία, όπως σας έχω πει, μου αρέσει να τις βλέπω, γιατί έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη για το τι συμβαίνει εδώ πέρα. Από πού να πρώτο ξεκινήσω? Θα ξεκινήσω με το ονειρικό κομμάτι που έχουμε όλοι οι gamer, ας το πούμε έτσι, στο κεφάλι μας. Και είναι εδώ το ψυγιάκι εδώ κάτω. Ναι, έχουμε γραφείο με δύο οθόνες και τα σχετικά. Εγώ θα σταθώ στο ψυγιάκι, το οποίο μάλιστα δεν είναι ένα ψυγιάκι που έχει μέσα ένα αναψυκτικό. Έχει χωρέσει ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ εδώ μέσα. Έχει, δεν ξέρω και εγώ, πόσα νεράκια, χυμούς. Έχει εδώ πέρα, από ό,τι βλέπω, Red Bull, Coca-Cola, πορτοκαλάδες. Γίνεται ένα χαμούλη. Αν ανέβουμε τώρα λίγο πιο πάνω, πέρα από την gaming car, βλέπουμε το γραφείο, το έτσι μια μεγάλη μαύρη ίσια επιφάνεια με δύο οθόνες και ο υπολογιστής εκεί από πίσω. Που η αλήθεια είναι λίγο κρίμα που βρίσκεται εκεί από πίσω ο υπολογιστής. Εφόσον έχεις τόσο χώρο από εδώ, πιστεύω θα ήταν καλύτερα να τον βάλεις από αυτή την πλευρά για να τον καμαρώνεις και όλες να βλέπεις μέσα έτσι πως είναι. Αν ανέβουμε κι άλλο πιο πάνω, έχουμε κάποια ήχοαπορροφητικά που δίνουν και αυτό το κάτι παραπάνω στο χώρο, πέρα από την ακουστική και μια ομορφιά. Σαν τον Πανταζή, νομίζω, ακούστηκα τώρα, να κάνουμε έτσι μια ομορφιά εδώ πέρα. Αυτό έχουμε ακριβώς λοιπόν σε αυτό το δωμάτιο. Έχουμε επίσης και διπλό χρωματισμό. Σύνοντι έχουμε και μια τηλεόραση, όπως επίσης και μια χουμπάρα για να ράζει έτσι πιο πίσω και να βλέπει τις ταινίες του. Πάμε κατευθείαν στην επόμενη εικόνα να τσεκάρουμε λίγο πιο κεντραρισμένο το γραφείο. Είπαμε εδώ ο υπολογιστής έχει κάποιο RGB. Η αλήθεια είναι θα ήθελα κάποιο κρυφό φωτισμό. Θα δούμε βέβαια στη συνέχεια αν έχει κάποιο κρυφό φωτισμό. Αν κατέβουμε εδώ από κάτω, βλέπουμε κάποια καλωδιάκια τα οποία δεν ενοχλούν. Οπότε ok. Και πρέπει να τσεκάρουμε και τα περιφερειακά. Θα ξεκινήσω λοιπόν με τις οθόνες, όπου για δεξιά έχουμε μια Dell 24 Full HD και στα αριστερά έχουμε μάλλον το κύριο monitor, γιατί είναι μια LG πάλι 24 Full HD, αλλά έχουμε και 144 Hz, οπότε εδώ πέρα την έχει για να παίζει τα παιχνίδια, το πότε καταλαβαίνω. Βέβαια από οθόνες δεν έχουμε μόνο αυτές τις δύο. Αν πάμε στην προηγούμενη φωτογραφία, έχουμε εδώ πέρα και μια Samsung 4K 43R τηλεόραση, όπως είπαμε, για να βλέπει τις ταινίες του. Και πάμε πάλι στην επόμενη για να τσεκάρουμε τι συμβαίνει εδώ λίγο πιο κοντά. Για πληκτρολόγιο έχουμε ένα Razer Black Widow Elite, για ποντίκι ένα Razer Death Thunder Elite επίσης, για mouse pad ένα αρκετά μεγάλο που χωράνε όλα πάνω εδώ, ένα Razer Gigantus V2. Για ηχεία τώρα έχουμε αυτήν εδώ την ηχομπάρα, η οποία είναι μια Crystal Audio, το βλέπετε μάλιστα τον κωδικό. Για ακουστικά που δεν φαίνονται βασικά εδώ, φαίνονται όμως σε αυτήν εδώ τη φωτογραφία, έχουμε κάποια Creative Sound Blaster XH6, πολύτιμη ακουστικά για τα χρήματά του. Θα έχουμε δει και σε βίντεο στο συγκεκριμένο εδώ κανάλι, που μπορείτε να πάτε να το τσεκάρετε. Και τέλος, για καρέκλα που φαίνεται στην πρώτη φωτογραφία, έχουμε μια Andesit Dark Knight. Προχωράμε λίγο ακόμα και λίγο ακόμα. Βλέπουμε τον χαμό που συμβαίνει κάτω εδώ από το γραφείο. Που η αλήθεια είναι, επειδή έχεις βάλει και κάποια πιαστράκια, πιστεύω σίγουρα θα μπορούσε να τα μαζέψεις και λίγο καλύτερα. Δηλαδή να βάλεις κάποια πιαστράκια ακόμα, μερικά δεματικά, και να έχεις ένα πολύ πιο καθαρό αποτέλεσμα. Δεν μένουμε όμως εδώ πέρα και έχουμε μια ακόμη φωτογραφία για να τσεκάρουμε και λίγο τους κρυφούς φωτισμούς. Έχουμε κάποια RGB λάμπα στο ταβάνι, από ό,τι βλέπουμε, από ό,τι έχει βάλει κιόλας εδώ πέρα. Μια λεντοτενία σε όλο το πίσω μέρος του γραφείου, πολύ ωραία. Και έχουμε και μια άλλη RGB λάμπα πάνω εδώ στο γραφείο, σε μια, πώς λέγονται τώρα αυτά τα φωτιστικά, αυτές οι βάσεις. Δεν έχει σημασία, σε αυτά τα πτυσσόμενα τέλος πάντων φωτιστικά. Έχουμε μια ακόμα RGB. Αυτό που θα ήθελα να έβλεπα και πιστεύω θα έδινε το κάτι παραπάνω είναι κάποιο RGB πίσω από τις οθόνες ή πίσω από την τηλεόραση, για να έδινε κάτι έτσι πολύ πιο ωραίο μέσα στην όλη φάση που έχει φτιάξει. Συνεχίζουμε και πάμε να τσεκάρουμε και τον υπολογιστή μέσα, να δούμε εδώ πέρα τι συμβαίνει. Θα ξεκινήσω κλασικά με τα καλώδια, που η αλήθεια είναι θα μπορούσε να γίνει καλύτερη δουλειά εδώ πέρα, όπως θα μπορούσε να κάνει και καλύτερη δουλειά μέσα και στο υπόλοιπο setup που μου έστειλε. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε το RGB μας, οπότε το παίρνει το OK σε αυτό το κομμάτι. Το
το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί μιλάμε για ένα Cougar MX410 MES gRGB. Συνεχίζουμε με μητρική που έχουμε κάποια παλιότερη από την Gigabyte, μια B365M Aorus Elite, όπου για επεξεργαστή πάνω έχει έναν Intel Core i5 8400 τον απλό, με μια DeepCool ψύκτρα που δεν γνωρίζουμε δυστυχώς ποια είναι ακριβώς. Δεν μένουμε όμως εκεί πέρα, γεράμε τώρα πάμε σε κάποιες Patriot V Elite 16GB στα 2666. Για κάρτα γραφικών τώρα έχουμε μια από την Gigabyte GTX 1660 την απλή. Για SSD έχουμε κάποιον τώρα M2 NVMe. Παρ' όλα αυτά είναι κάποιος OM. Δεν ξέρω πώς τον βρήκες και πώς επέλεξε ακριβώς αυτόν. Έχουμε λοιπόν αυτόν τον κωδικό που βλέπετε στα 256GB. Ναι, είναι PCI Express Gen 3 SSD κλασικός έτσι NVMe. Παρ' όλα αυτά είναι λίγο περίεργος. Αλλά πέρα από αυτό έχουμε και ένα κλασικό μηχανικό σκληρό δίσκο που θα βρίσκεται κάτω από το Shroud. Έναν Seagate Barracuda στα 2TB. Και τέλος για τροφοδοτικό το βλέπετε κιόλας, ένα Corsair CV650 80+ Bronze. Πολύ ωραίο το πρώτο setup. Πάμε κατευθείαν στο δεύτερο. Το οποίο μας το στέλνει ο Πάνος και τον ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ επίσης. Γιατί μας έχει στείλει κάτι πολύ ωραίο να το τσεκάρουμε μαζί. Βέβαια η ανάλυση δεν είναι και μεγαλύτερη, αλλά αν κάνουμε εδώ ένα zoom το βλέπουμε λίγο καλύτερο. Έχουμε λοιπόν setup με γραφείο γωνία που μου αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ αυτά τα γραφεία. Γιατί έχεις την άπλα σου να κόψεις έτσι τις βόλτες σου γύρω-γύρω. Μπορείς να φτιάξεις πολύ ωραία πραγματάκια. Βλέπω επίσης κάποιες φιγουρίτσες που έχει εδώ πέρα. Αυτός είναι ο Joker, αν δεν κάνω λάθος. Παίζει και να κάνω λάθος, δεν μπορώ να καταλάβω καλά με τη φωτογραφία. Στο πάνω δεξί μέρος επίσης βλέπουμε και τον υπολογιστή που φαίνεται πάρα πολύ όμορφος και Apple Management έχει γίνει πάρα πολύ καλό. Μέχρι και από τα περιφερειακά εδώ δεν βλέπω κανένα απολύτως καλώδιο. Μία οθόνη, ok, κάνουμε τη δουλειά μας και με αυτή εννοείται. Και αυτό που βλέπω εδώ πέρα, ας πούμε, π.χ. έχει εδώ το modem, τηλέφωνο και κάτι άλλα μπιχλιμπίδια. Έχει περάσει καναλάκι που δεν ξέρω γιατί μου το έχει περάσει λοξάφι το κανάλι και δεν το έχει βάλει έτσι ευθεία. Πηγαίνει περίεργα λίγο, αλλά ok. Και εδώ για παράδειγμα που έχουμε μια μπρίζα, πάλι έχει περάσει καναλάκι και το έχει βάψει στο ίδιο χρώμα με τον τοίχο. Τα ακουστικά του, τα περιφερειακά του, όλα μια χαρά. Συνεχίζουμε στην επόμενη φωτογραφία να τσεκάρουμε τι συμβαίνει ακριβώς πάνω στο γραφείο και να ξεκινήσουμε κατευθείαν με τα πράγματα που χρησιμοποιεί. Για οθόνη έχουμε την ίδια, μια Dell S2721 DGFA 27 Quad HD 165Hz IPS με HDR και τα σχετικά. Πολύ μα πολύ καλό και τίμη monitor για τα χρήματά του. Για πληκτρολόγιο έχουμε ένα Razer Black Widow Elite που μάλιστα έχει αλλάξει και τα keycaps και έχει βάλει κάποια Phantom από την Razer επίσης. Για ποντίκι ένα Razer Basilisk Essential. Για mousepad ένα Razer Goliathus Chroma Extended. Για ηχεία τα βλέπουμε εδώ δεξιά και αριστερά κάποια Logitech Z333 που έχουν πουλήσει πάρα πολύ. Και τέλος πάντων στην βάση των ακουστικών έχουμε κάποια Razer Kraken Ultimate. Αυτό που θα παρατηρήσετε είναι αυτές εδώ οι μαύρες κουκίδες. Αυτές οι μαύρες κουκίδες είναι κάποιες τρύπες που έχει ανοίξει ο φίλος ο Πάνος για να περάσει όλα τα καλώδια έτσι ώστε να μην φαίνεται απολύτως τίποτα πάνω στο γραφείο. Βέβαια σε βρίσκω λίγο υπερβολικό εδώ, ας πούμε έχεις ανοίξει τρεις τρύπες. Ενώ εντάξει θα μπορείς να το πας στο καλωδιάκι ρε παιδί μου να το φέρεις έτσι εδώ σιγά σιγά και να το βάλεις από εδώ από τη μεσαία τρύπα ή επίσης από το ποντίκι να το πας έτσι. Βέβαια εντάξει ήθελες εσύ να το πας στο άλλο level τελείως, είπαμε. Κάποιοι ή θα μου τα έχετε τελείως σχήμα ή θα ανοίξετε 300 τρύπες για να μην φαίνεται απολύτως τίποτα. Πολύ ωραίο, αλλά βέβαια σε περιορίζει αυτό έτσι λίγο με το γραφείο. Συνεχίζουμε στην επόμενη φωτογραφία για να τσεκάρουμε τους κρυφούς φωτισμούς που δεν υπάρχει κάτι παιδιά. Έχουμε τα RGB περιφερειακά μας και το RGB μέσα στον υπολογιστή και είμαστε εκεί πέρα. Πάντα προτείνω να βάλετε κάποια λάμπα πίσω από την οθόνη. Γιατί πέρα από το να προσθέτει το gaming της υπόθεσης, είναι ένας ωραίος έτσι ambient φωτισμός να έχετε μέσα στο δωμάτιό σας. Κάτι να μην σας χτυπάει στα μάτια και παρόλα αυτά να υπάρχει φωτισμός. Οπότε γενικότερα είναι μια ωραία πατεντούλα να γίνεται. Και τέλος, αυτό που μένει είναι να τσεκάρουμε τον υπολογιστή που επίσης εδώ το cable management είναι υποδειγματικό όπως ήταν και στο υπόλοιπο setup. Μάλιστα έχουν μπει και braided καλώδια από ό,τι βλέπω εδώ. Μπόλικο RGB έχουμε μέσα. Μέχρι εδώ και ο τσολίνης της υδρόψυξης τους έχει πιάσει για να μην είναι ανεξέλεγκτη μέσα στο κουτί και να πηγαίνουν έτσι πολύ όμορφα μέχρι και το ψυγείο. Braided καλώδια και πάνω. Γενικότερα, πολύ περιποιημένο φαίνεται το συγκεκριμένο σύστημα. Μ' αρέσει αυτή η μητρική που έχει και αυτό το Infinity Mirror με τα RGB εδώ πέρα. Δίνει το κάτι παραπάνω. Και γενικότερα, ναι, μερακλείδικο όμορφο συστηματάκι που πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Για κουτί έχουμε ένα Fantech Eclipse P600S. Για μητρική, κάτσε να κάνουμε και λίγο zoom να τη δούμε καλύτερα. Έχουμε μια MSI X570 Mac Ace. Για επεξεργαστή τώρα έναν AMD Ryzen 5 5600X, ο οποίος έχει γίνει και overclock παρακαλώ στα 4,65 GHz. Οπότε, ναι, το έχει μπουστάρει και λίγο παραπάνω. Για υδρόψυξη τώρα έχουμε μια από την IK με 360 ψυγείο, η Elite DRGB 360. Για RAM 4 ντυμάκια, για να έχουμε βιασμένες και όλες τις υποδοχές. Σύνολο 32 GB στα 3600 με cache 16 από την G-Skill E-Tri-DZ Neo. Και τι έχουμε, αν κατέβουμε πιο κάτω, πάλι έχουμε από την MSI εδώ πέρα ένα εξάρτημα, μια κάρτα γραφικών, μια GTX 1660 Ti, η οποία επίσης έχει γίνει overclock στα 2,1 GHz στον πυρήνα. Δεν μου έχει γράψει τις μνήμες αν τις έχει καλύψει, αλλά φαντάζομαι all
και κάτι θα έχει πειράξει και εκεί πέρα. Τι έχουμε ακόμα. SSD. Πίσω από αυτήν εδώ την υποδοχή θα βρίσκεται ένα Corsair MP600 στο 1TB. Έχουμε έναν κλασικό SSD 2.5, έναν Crucial MX500 επίσης στο 1TB. Και βασικά είναι αυτά. Το πήγαινα λες και θα πω και τρίτο. Όχι, έχουμε 2TB συνολικά που πιστεύω φτάνουν και περισσεύουν και είναι και από SSD μάλιστα. Οπότε θα είναι και αρκετά γρήγορα. Και το μόνο που μένει είναι το τροφοδοτικό που μου αρέσει από EVGA να το λέω και εύγα, έτσι σαν τα παγωτά να τα θυμόμαστε, το G3 Supernova 80 Plus Gold 750W που είναι και overkill για το συγκεκριμένο σύστημα, σηκώνει άνετα και αναβάθμιση και τα EVGA είναι πολύ ποιοτικά τροφοδοτικά. Αυτό ήταν και το δεύτερο setup και πάμε να τσεκάρουμε το τρίτο setup που έχουμε για σήμερα που πιστεύω θα σας αρέσει και πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε σε αυτό το μοτίβο που μου αρέσει τελευταία και το βάζω πολύ στα setup που έχουμε κάτι έτσι πιο minimal με τις ωραίες επιφάνειες, με τα γλαστράκια μας, με τα έτσι στολιδάκια μας, με τα ιστορίες μας που είναι ένα clean, πολύ ωραίο γραφείο. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν έχουμε και εδώ πέρα που μας στέλνει ο φίλος Μουπάς, δεν ξέρω, μάλλον κάποιο nickname είναι αυτό, δεν είναι το όνομά του από ό,τι φαντάζομαι, και για να τσεκάρουμε τι έχει φτιάξει εδώ πέρα. Θα ξεκινήσω με την καρφωμένη μητρική στον τοίχο που λογικά είναι κάποια παλιά που δεν λειτουργεί και την έχει βάλει για διακοσμητικό. Βέβαια, επειδή είστε περίεργοι εκεί έξω, για να με βλέπετε εμένα, σίγουρα είστε περίεργοι, μπορεί να είναι και μια μητρική που να δουλεύει και αντί να την πουλήσει, να την έχει κοτσάρει έτσι και να την έχει καρφώσει τον τοίχο του. Βλέπουμε ότι έχουμε και έναν Star Wars geek, γιατί έχουμε εδώ πέρα και τη φιγούρα πάνω στον υπολογιστή, έχουμε και το wallpaper στην οθόνη, κάτι άλλο δεν βλέπω. Μ' αρέσει η θέση που είναι εδώ πάνω έτσι του κουτιού, του υπολογιστή. Την κλασική αυτή βάση που την έχουμε δει πολλές φορές τελευταία, την ξύλινη για τα ακουστικά. Καλώδια πολύ καλά μαζεμένα, μέχρι και βάση εδώ για το ποντίκι έχει βάλει για να μην μπλέκεται το καλώδιο πουθενά. Κι άλλο γλαστράκι, ωραία industrial φωτιστικά. Έχουμε εδώ πάλι γραφείο με τα καβαλέτα στο πλάι. Αν προχωρήσουμε τώρα στην επόμενη φωτογραφία, κάτι του έχει ξεφύγει. Είναι κάποια καλώδια εδώ κάτω που δεν μου τα έχει φωτογραφίσει πολύ καλά. Μάλλον δεν ήθελε να τον πάρω χαμπάρι. Εδώ σίγουρα χρειάζεται ένα μαζεματάκι στο κάτω αυτό μέρος για να μην τα πατάς κιόλας. Πάνω εδώ τα έχει φτιάξει πολύ όμορφα. Δώσε λίγο χρόνο εκεί από κάτω και βίδωσέ τα στο κάτω μέρος του γραφείου. Και πάμε να τσεκάρουμε τώρα τι έχει φτιάξει εδώ πέρα ο φίλος μας. Και ξεκινάμε με την οθόνη που είναι μια AOC 27 G27G1. Κάτσε να δω λίγο και τι παίζει. Βλέπω εδώ πέρα Lineage. Έχουμε L2 κυρίες και κύριοι. Έχουμε λολάκι. Οπότε αυτός ο άνθρωπος σίγουρα ξέρει να βρίζει. Και εφόσον παίζεις L2, είσαι λίγο έτσι πιο κοντά σε μένα. Είσαι λίγο πιο κοντά. Έχω ρίξει κάτι 18 ώρα σε L2. Θυμάμαι κάτι φορές που είχα αρρωστήσει και να κάθομαι τώρα με κουβέρτα τυλιγμένο ηλεκτρική σόμπα. Και L2 όλη μέρα να φαρμάρω, ρε. Ωραία πράγματα κυρίες και κύριοι. Έτσι, σωστά αξιοποιήσιμος χρόνος λέγεται αυτό, για όσους δεν το ξέρετε. Κάτι άλλο, εντάξει, δεν νομίζω ότι έχω να σχολιάσω την επιφάνεια εργασίας. Οπότε θα κατέβω πιο κάτω και θα πάω στο πληκτρολόγιο που μαντέψτε ποιο έχουμε. 3 στα 3 για σήμερα. Ένα Razer Black Widow Elite, πάλι για ακόμη μία φορά. Για ποντίκι όμως έχουμε μια άλλη εταιρεία επιτέλους. Έχουμε ένα Logitech G502 Hero. Για mouse πάντα έχουμε ένα Corsair. Οπότε εδώ πέρα έχουν μπει διάφορα συμπράκαλα. Δεν έχει μπει μόνο ένα. Έχει επιλέξει από διάφορες εταιρείες. Έχει κάποια Edifier R1280TAF. Και τέλος για ακουστικά που βρίσκονται πάνω σε αυτή τη βάση, σε κάποια SteelSeries Arctic 5 2019 Edition. Προχωράμε, βλέπουμε και τους κρυφούς φωτισμούς. Πέρα από τη λάμπα που έχουμε εδώ πέρα για να δίνει το κάτι, έχουμε κάποιο κρυφό φωτισμό πίσω από την οθόνη και φυσικά το RGB που βγαίνει μέσα από το κουτί. Και βλέπω και κάποιο φωτισμό εδώ από κάτω. Δεν ξέρω βέβαια τι φωτισμό έχει βάλει. Βλέπω διάφορες φιγουρίτσες, οπότε γι' αυτό μάλλον το έχει φωτίσει και το συγκεκριμένο ράφι. Α, έχουμε και ένα κάδρο επίσης Star Wars, οπότε ναι, σίγουρα έχουμε εδώ πέρα κάποιον φαν της σειράς. Προχωράμε και πάμε μέσα στον υπολογιστή τώρα. Για να δούμε τι έχει γίνει εδώ πέρα. Το cable management αρκετά καλύτερο από ό,τι είδαμε στο κάτω μέρος του setup σου. Εδώ έχεις κάνει πολύ ωραία δουλειά. Και να δούμε και τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Για κουτί έχουμε ένα Cooler Master Masterbox MB520. Για μητρική μια ASRock B450M Steel Legend. Που για επεξεργαστή πάνω έχει έναν παλιότερο AMD Ryzen 5 2600X. Που η αλήθεια είναι αυτόν τον καιρό η τιμή του έχει ξεφύγει τελείως. Οπότε τι παλιός τι καινούριος είναι ακόμα ακριβώς ο συγκεκριμένος επεξεργαστής. Για ψύχτρα τώρα έχουμε μια Cooler Master Hyper 212. Η οποία έχει παίξει μπαλίτσα που Pull διάταξη από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα με τους ανεμιστήρες. Αν πάμε λίγο πιο δεξιά για τις RAM, έχουμε κάποιες G-Skill Trident Z 16GB στα 3200, που τα 3200 για δεύτερη γενιά AMD είναι μια χαρά, έχει κάνει ωραία επιλογή. Πάμε όμως και πιο κάτω να δούμε την κάρτα γραφικών, που αλήθεια είναι αυτή η έκδοση μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι πανηγυριώτικη. Έχουμε μια Sapphire RX 5700 XT Nitro Plus, οπότε έχουμε μια τιμιότατη κάρτα γραφικών, ειδικότερα για αυτούς τους καιρούς. Και φυσικά χρειαζόμαστε κάποια εξαρτήματα ακόμα, όπως έναν SSD, έναν Patriot Burst 240. Ελπίζω να είναι M2. Νομίζω αυτή η σειρά δεν είναι M2 και είναι απλό SSD. Και θα ήθελα να βλέπα κάποιον έτσι NVMe στο συγκεκριμένο συστηματάκι, γιατί είναι και αρκετά έτσι τίμιο και αρκετά καλό. Οπότε ναι, μια τέτοια αναβάθμιση ίσως θα έπρεπε να γίνει. Έχουμε επίσης έναν Seagate Barracuda στα 2TB κλασικό μηχανισμό.
μηχανικό σκληρό δίσκο και τέλος γιατροφοδοτικό ένα Corsair TX650M. Αυτό λοιπόν ήταν και το τρίτο setup για σήμερα από έναν Star Wars Geek από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα. Πολύ ωραία δουλειά, πολύ ωραία δουλειά και στα τρία παιδιά που στείλανε. Όπως επίσης περιμένω να μου στείλετε και την δική σας πολύ ωραία δουλειά και πού θα βρείτε πληροφορίες κάτω στην περιγραφή. Γιατί εκεί πέρα έχω οδηγίες μαζί με email για το πώς να μου στείλετε το δικό setup, πού το περιμένω για να κάνουμε και άλλα τέτοια επεισόδια, κυρίες και κύριοι. Όπως επίσης περιμένω να μου κάνετε ένα follow στο Instagram για παράδειγμα ή να τσεκάρετε γενικότερα τα social media που έχω από κάτω. Να αφήσετε ένα σχόλιο, να μου πείτε ποιο setup σας άρεσε περισσότερο και γιατί σας άρεσε. Σύν' ότι αν κάνετε ένα σχόλιο, βοηθάτε και πάρα πολύ την όλη προσπάθεια που γίνεται σε αυτό το κανάλι έτσι με τον αλγόριθμο. Να κάνετε ένα share, ένα like, μια εγγραφή γιατί είναι τζαμπαρία και βοηθάνε πάρα μα πάρα πολύ. Και τέλος, τσεκάρετε και το κουμπί της συμμετοχής αν θέλετε να έχετε κάποια έτσι έξτρα πλέον εκτήματα. Οπότε, αυτά ήταν για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο και μείνετε συντονισμένοι γιατί τώρα το έχετε κλείσει περισσότερο για εσάς τους λίγους που έχετε μείνει. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται κάποια δυνατά πράγματα και δεν εννοώ απλά ένα PC. Εννοώ πολύ πιο δυνατά πράγματα. Θα τα δούμε όλα σιγά σιγά. Γεια σας.